Από παντού σε έχουμε χάσει. Μην νομίζω ότι δεν κοιτάει ο κόσμος. Έτσι. Στην εκκλησία τώρα είναι σπανικές. Ο Μακεδόνας και από εκεί. Στην εκκλησία πάνε οι ψευδίστατε, δεν πάνε τα παλαιότερα όπως είμαι εγώ. Α, τα. Λόγω του δρόμου, γιατί ήρθα με έξω. Εγώ μου είναι φούρνο. Κοίταξε, αγγίζει. Δεν είναι ακριβώς, ναι. Να αρχίσουν οι χτύποι της καρδιάς να ανέβουν. Εγώ είσαι βαρβάρος. Καλώς. Έχεις υποχρεώσει να πάρεις. Καλό να έχετε, γεια σας. Καλώς να γιώνει τι. Τι κάνει, Μαρία. Δόξα τω Θεώ, εσείς είπατε. Αλλά το σπίτι έχει βαλβάρα, σάβα και Νικόλα και καθυστερήσανε μια μέρα και νομίζω να
άμα είναι έτσι. Σίγουρα. Να αρχίσουμε. Αγίας Βαρβάρας. Λίγα παραπατάκια είπαμε στην εκκλησία για 5-6 λεπτά. Περισσότερο χρόνο θα διαθέσουμε τώρα συν το θέμα πάλι για να καλύψουμε τον υπόλοιπο χρόνο. Η Αγία Βαρβάρα, όπως αναφέρει ο Αγιογράφος, είχε πατέρα τον αντίποδα του Αβραάμ, που ήταν πιστός και κατ' εντολή του Θεού επορεύθη να θυσιάσει τον υιό του Ισαάκ. Ονομάζεται ο πατέρας της Αγίας Βαρβάρας Αβραάμ του Διαβόλου. Επαναλαμβάνω, Αβραάμ του Διαβόλου. Γιατί, στην πορεία θα δούμε. Πρόκειται για μία, για την εποχή της, κοπέλα, κοριτσάκι θα το λέγαμε σήμερα, εμείς την υγεία που έχουμε, 10 και 8 ετών, παρθένο, γεννήθηκε βέβαια στην Ασία, στην Ηλιούπολη τη λεγόμενη, κοντά σε μια περιοχή που φέρνει το όνομα Ευχάητα, πως λέμε Αττική, και στην Αττική το Κοροπή υπάρχει μέσα, είναι μια πόλη της Αττικής, έτσι και η περιοχή όλη λεγόταν Ευχάητα και η πόλη Ηλιούπολη μέσα στα Ευχάητα. Ιδωλολάτρης ήταν ο πατέρας της. Ήταν από τους, από τα ηγετικά στελέχη της επαρχίας. Και με δόξα και με χρήμα. Βεβαίως, ο ίδιος ήταν αγκάθι, κυριολεκτικά αγκάθι στην ψυχή. Η κόρη που έφερε στον κόσμο ήταν ρόδο, δηλαδή τριαντάφυλλο. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει αυτό που λέει ο λαός, από αγκάθι βγαίνει ρόδο, γιατί γεννήθηκε από αγκάθι, λουλουδάκι, παραδείσιο. Ουσιαστικά
η Αγία Βαρβάρα, μέσα στην οικογένειά της ήταν βλαστός, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, από τη κοιλιά της μάνας ξεχωρισμένη και για το Θεό αφιερωμένη. Καλησπέρα. Και για, επαναλαμβάνω, για το Θεό αφιερωμένη. Ο Κύριος, όταν κάλεσε τον Απόστολο Παύλο, θα μου επιτραπεί, γιατί το λέει ο Κύριος Απόστολος Παύλος, να δώσω το χαρακτηρισμό ότι ήταν φωνιάς των χριστιανών. Ο ίδιος το λέει, εδίωκον την εκκλησία του Θεού, του Χριστού. Ήμουνα διώχτης πέρα για πέρα. Ώσπου ο Κύριος τον κάλεσε και του είπε, είσαι το εκλεκτόν σκεύος μου, σκεύος εκλογής. Και η Αγία Βαρβάρα, αφού γεννήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον ιδωλολατρικό, ο Θεός που προβλέπει και προγνωρίζει πριν από αιώνες, να πω τη λέξη, προτού γίνει ο κόσμος, ουρανός και γη και οτιδήποτε υπάρχει, και για μένα και για σας και για όλο τον κόσμο, γνωρίζει τι πρόκειται να έρθει στον κόσμο. Γνώριζε επομένως τις προθέσεις και την αγάπη της Αγίας στο πρόσωπό του Κύριος πριν έρθει στον κόσμο. Ήξερε ότι αυτή δεν γίνει γελούδι. Και επειδή το γνώριζε αυτό, το προγνώριζε ο Θεός, της είπε σαν τον Παύλο ότι σκεύος και εσύ εκλογής είσαι, δικό μου σκεύος εκλογής. Πρόκειται να δώσουμε δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα για φρικτή περίπτωση πατέρα. Δύσκολα επαναλαμβάνεται στους αιώνες συμπεριφορά πατρική σαν εκείνη που έδειξε ο πατέρας της. Ο Διόσκορος, το όνομά του, στη θυγατέρα του, τη Βαρβάρα. Επαναλαμβάνω, στους αιώνες δύσκολα παρουσιάζεται, σπάνια, όχι δύσκολα. Είναι, θα μπορούμε να πούμε, μοναδική περίπτωση σκληρόκαρδου, απάνθρωπου, φρικτού πατέρα. Βέβαια, είπα όταν ξεκίνησα και τώρα μόλις, ότι ο παντογνώστης Θεός, σύμφωνα με την πρόγνωσή τη δική του, όταν ήρθε στη γη και έγινε άνθρωπος, είπε μία από όλες τις προφητείες, τούτο εδώ, η Καινή Διαθήκη, ολόκληρη, όποια γραμμή και αν διαβάσουμε, προφητεία είναι. Μην έχουμε την εντύπωση ότι δεν είναι προφητεία. Και εκείνη η διδασκαλία ακόμη που μιλάει πώς πρέπει εμείς να ζούμε στη ζωή, είναι μία πρόβλεψη πώς θα πούμε στην παράδοση, στην ουσία. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι ο Κύριος ανάμεσα στα άλλα είπε στους μαθητάς του όταν τους έστειλε να γυρίξουν, εγώ σας στέλνω σαν πρόβατα
εν μέσω λύκων. Και προσέξτε, δεν θα είναι μόνο αυτοί που είναι έξω από το περιβάλλον σας, αυτοί που θα είναι οι εχθροί σας, αλλά μέσα από το σπίτι σας και οι ίδιοι οι γονείς σας. Όταν λέει ότι γονείς, πατέρες κατά το τέκνον, μητέρες κατά το θυγατέρον και αντίστροφα παιδιά κατά των γονέων, θα στρέφονται για το λόγο το ότι θα ομολογούν οι ομολογητές το όνομά μου στην Οικουμένη και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Θα σας οδηγούν στα συνέδρια και στις φυλακές και θανατώσους είναι ξημών. Και από σας μέσα θα παίρνουν και σας οδηγούν στο θάνατο. Προφητεία του Κυρίου που δεν έχει σταματήσει από τότε που ακούστηκε η φωνή του Κυρίου και μετά να είναι σε εφαρμογή. Μη κοιτάτε εμείς εδώ, κάπου αλλού έχουν διωγμούς, δίπλα στα σύνορά μας από πάνω. Είχαν έρθει μοναχές από τα Σκόπια. Εδώ στην Ελλάδα έτυχε να τις οδηγήσω στη βασιμότητα του, που είναι υποδιωγμό. Είναι υποδιωγμό. Και μέσα στα σπίτια κάνεις λειτουργίες. Και άμα τις συλλάβουν, τις οδηγούν στη φυλακή. Ανά τους αιώνες ισχύει ο λόγος του Κυρίου. Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι γνήσιος είναι αυτός ο χριστιανισμός που ζουν αυτοί. Ο δικό μας χριστιανισμός είναι νόθος. Γιατί λέω νόθος, αυτό φαίνεται από τη δική μας βιωτή, όχι από την πλευρά του χριστιανισμού. Από την πλευρά του Χριστού, ό,τι μας έχει δώσει είναι εκ του ουρανού. Ό,τι ζούμε εμείς βάζουμε και λίγο και το νερώνουμε, για να μην πω πολύ. Επομένως, ο λόγος του Κυρίου έχει αιώνια ισχύ, δεν σταματάει. Και εδώ λοιπόν στο πρόσωπο της Αγίας Βαρβάρας βρήκε την φρικτή επιβεβαίωση ο λόγος του Κυρίου. Ο πατέρας της την προόριζε για μια σπουδαία ιδωλολάτρησα, για ανέβασμα κοινωνικό και δόξα επίγεια. Και για αυτόν τον λόγο φρόντισε, πήρε όλη τη φροντίδα η κόρη του να υπερέχει, να ξέχει από τα άλλα κορίτσια. Έφτιαξε ανάκτορο, αυτό το όνομα έχει το κτίσμα που έκανε και το περιέβαλε με τείχος γύρω-γύρω. Και μέσα σε αυτό υπήρχε προσωπικό μόνο θηλυκού γένους, δούλες που ήταν οι συναστροφές της Αγίας Βαρβάρας με τις δούλες. Η Αγία Βαρβάρα ποτέ δεν χρησιμοποίησε το προσωπικό των θεραπευτών, των δούλων, διακρίνοντας τον, ξεχωρίζοντας τον εαυτό της από αυτές. Πάντοτε ήταν όχι ίση, αλλά κατώτερη, γιατί έδειχνε ταπείνωση. Εκείνο δε που έχει μεγάλη σπουδαιότητα από το βίο της Αγίας είναι ότι κανένας άνθρωπος δεν την δίδαξε το πιστεύω στην Αγία Τριάδα και
στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ξεχωριστά. Κανένας άνθρωπος. Αν οθενεστεί, καταβαίνουν πάνω δόρυμα τέλειο. Από ψηλά πήρε τα μηνύματα και τις διδαχές. Αυτά που έλαβε, το φωτισμό και το πιστεύω, δεν τα κράτησε καθόλου για τον εαυτό της. Ασκούσε η Αποστολή μέσα στην έπαυλη. Ο πατέρας της βέβαια την άφησε για ένα διάστημα, επρόκειτο γιατί έφυγε για ταξίδι και είχε δώσει και εντολή σε μαστορικό προσωπικό να φτιάξει λουτρό, λέει η βιογραφία της. Στο οποίο λουτρό η Αγία Βαρβάρα ζήτησε να υπάρχουν τρία παράθυρα και όχι δύο, όπως είχε πει ο πατέρας της. Η στόλμα της Αγίας Τριάδος. Όταν επέστρεψε ο πατέρας, είδε την αλλαγή του σχεδίου, θα λέγαμε, ζήτησε το λόγο και έδωσε την απάντηση η Αγία Βαρβάρα. Ότι είμαι χριστιανή και ότι τα τρία παράθυρα εγώ έδωσα εντολή να γίνουν τρία στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Γιατί είμαι χριστιανή και πιστεύω στην Αγία Τριάδα. Βέβαια, απολογήθηκε στον Άρχοντα, όχι στον πατέρα της, σε εκείνο που ήταν ο ανώτατος Άρχοντας της περιοχής. Την οδήγησε ο πατέρας της. Και δίνει την απολογία. Ομολογεί Ιησού Χριστό με όποιες συνέπειες κι αν είχε αυτή η ομολογία της. Με όποιες συνέπειες. Βέβαια δεν την καταδικάζει κατευθείαν σε θάνατο Άρχοντας, αλλά προσπαθεί να την κολακεύσει με λόγια κολακίας και με παροχές και με αξιώματα και με οτιδήποτε άλλο, υποσχέσεις δηλαδή τέτοιες που ο άνθρωπος εύκολα μπορεί να οδηγηθεί στην πτώση, στο πέσιμο και στην άρνηση. Η Αγία δεν έπεσε θύμα στις κολακίες του Άρχοντα της περιοχής. Εκείνο που ζητούσε ήταν να θυσιαστεί στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτή ήταν η Αγία πρόθεσή της. Αυτή ήταν η αγάπη της. Μας θυμίζει τον Απόστολο Παύλο που φωνάζει δυνατά μέσα από το βιβλίο αυτό. Γιατί όμοια είναι η συμπεριφορά, όπως θα δείτε, όπως θα δούμε τώρα. Λέει, ποιος μπορεί να με χωρίσει, ο Απόστολος Παύλος, από την αγάπη του Χριστού. Ποια δύναμη, ουράνια, επίγεια, βάθος, ύψωμα, άγγελοι, εννοεί τους δανάδες. Καμία δύναμη δεν μπορεί να με χωρίσει από αυτή την αγάπη. Και χάρη σε αυτή την αγάπη η Αγία Βαρβάρα ομολογεί τον Ιησού Χριστό. Από τη στιγμή που διαπίστωσε ο Άρχοντας ότι η Βαρβάρα δεν κάνει πίσω βήμα, δεν παραχωρεί ούτε μία σπιθαμή έδαφος στη δολατρία, άρχισαν ποταμιδών τα βασανιστήρια
στην Αγία. Εμείς αναφέραμε και θα αναφέρουμε το πρωί στην Εκκλησία ότι νύχια γαντζωτά σιδερένια έμπηξαν στις λεπτοφιέστατες σάρκες της, στις λεπτεμπύλεπτες, στις αυρές. Αυρή είναι η λεπτή, πολύ λεπτή σάρκα ενός κοριτσιού 18 χρονών. Απαλές όσο δεν παίρνει άλλο, μπήκαν τα γαντζωτά λίγια, σκίζουν τις σάρκες και τρέχουν τα αίματα. Και ταυτόχρονα, κάτω από το σώμα, τις σχισμένες άρκες, λαμπάδες αναμένες έκαιγαν τις πληγές της Αγίας Βαρβάρας. Βεβαίως, αυτός που έχει δημιουργήσει τον κόσμο, αποκατέστησε τη ζημιά που είχε γίνει ακαριέα. Όπως ήταν πριν βασανιστή, βρέθηκε και μετά τα βασανιστήρια να είναι. Δεν σταμάτησε έως εδώ, αλλά λησμόνησα να πω ότι και με ένα σφυρί τη χτυπούσαν στο κεφάλι, παράλληλα με τα βασανιστήρια τα προηγούμενα που ανέφερα. Με ένα σφυρί, δυνατά στο κεφάλι. Και είπα χαρακτηριστικά το πρωί ότι εκεί, εδώ στον εγκέφαλο, μέσα, βεβαίως και στην καρδιά, αφού ήτανε, έγραφε μέσα αγάπη Χριστού, στον εγκέφαλο είχε την έδρα η πίστη στον ένα αληθινό Θεό. Και χτυπάμε το κεφάλι για να εκδικηθούμε το πιστεύω. Λέει ο Κύριος μας ότι προσοχή, η πίστη στο όνομά μου είναι το μοναδικό κεφάλαιο που σας διαθέτω. Για αυτό το κεφάλαιο που λέγεται πίστη στο όνομά μου, στο όνομα που θα γονατίσουν οι ουρανοί και η γη και τα σύμπαντα ολόκληρα την ώρα εκείνη τη μεγάλη που θα έρθει, στο όνομά μου θα θυσιαστείτε κι εσείς. Να φυλάτε το κεφάλαιο αυτό που σας έχω παραδώσει. Είναι θησαυρός που δεν μπορεί να τον διαρρήξει κλέφτης, εάν εσείς δεν το παραδώσετε. Έχει η αδυναμία 100%. Δικό σας θέμα είναι το να εσείς να παραδώσετε ή να προδώσετε το δικό μου όνομα. Γι' αυτό και μας παραγγέλει και λέει: θέλω φρονιμάδα. Τέτοια φρονιμάδα που να φυλάει το θησαυρό όπως φυλάει το φίδι το κεφάλι του. Όταν πάει κάνει καλή το σκοτώσει. Να είστε φρόνιμοι όσοι όφης και ολοκληρωμένοι και ακέραιοι σε τα περιστέρια. Η Αγία Βαρβάρα διέθετε αυτό το θησαυρό και όπως λέγει και ο βιογράφος, τον κράτησε αλόβητο. Δηλαδή δεν μπόρεσε να πάρει ούτε ίγνος θησαυρό εκείνο ο εχθρός. Και παραλαμβάνω, το πιστεύω της. Αφού ο Άρχοντας δεν κατάφερε τίποτα, παρόλα τα βάρβαρα βασανιστήρια που πλήθος χρησιμοποίησε για να την εξοντώσει, σκέφτηκε, μηχανεύτηκε και το άλλο
που δεν το σήκωσε η Αγία. Να της βγάλει τα ρούχα και γυμνή να την ασύρει στους δρόμους και στις πλατείες. Να τη δει ο κόσμος να την ξεφτυλίσει. Γυμνή. Δεν έφερα μαζί μου την προσευχή της Αγίας, την είχα γράψει κιόλας. Κάνει μία προσευχή και λέει, Κύριε, με λόγια δικά μου τιμώ, Συ που περιβάλλεις τον ουρανό ενεφέρες. Λέμε τη Μεγάλη Παρασκευή, ο περιβάλλον των ουρανών ενεφέρες, εσύ που σκεπάζεις με σύννεφα τον ουρανό. Και με ομίχλη τη γη, σε παρακαλώ, μην επιτρέψεις το σώμα μου να γίνει θέα, να το δουν αυτοί που εκθρεύονται το Άγιο όνομά σου. Και ο Κύριος κάλυψε το σώμα της Αγίας έτσι ώστε να μην δει κανείς καθόλου την Αγία γυμνή. Αντίθετα, δυνάμεις εξ ουρανού πήραν μέρος της Αγίας αυτή που επρόκειτο να γίνει την εσχήνη που δεν έγινε και αντί να είναι γυμνή ήταν λαμπρή και φωτεινή. Όπου Θεός βούλεται, όπου θέλει ο Θεός, νικάτε φύσεως τάξης. Νικάτε οποιαδήποτε δύναμη επίγεια και οποιαδήποτε φυσική τάξη. Ο πατέρας που ένιωθε ο πατέρας της, θα έλεγα τη λέξη που λέει ο λαός ότι ξεφτυλιζόταν με αυτόν τον τρόπο. Ζήτησε ο ίδιος να δώσει τέρμα στην κόρη του, να δώσει το τέρμα του. Την παραλαμβάνει και τον οδηγεί σε λόφο, έξω από την πόλη και έξω από το ανάπτωρό του. Επαναλαμβάνω, σε λόφο, όπως οδήγησε ο Αβραάμ, το γιο του, τον Ισαάκ, σε λόφο, έτσι και ο Αβραάμ του Διαβόλου, ο πατέρας Αγίας Βαρβάρας, οδηγεί την κόρη σε λόφο και της πήρε το κεφάλι. Ο ίδιος ο πατέρας. Έτσι η Αγία Βαρβάρα έδωσε τέλος, πήρε τέλος, όχι έδωσε τέλος, πήρε τέλος από το άσπλαγνο χέρι του πατέρα, ο οποίος πατέρας μετά τη τέλεση του τρισμεγέθους εγκλήματος πήρε το δρόμο για να γυρίσει πίσω. Όμως από τον ουρανό κεραυνοί έπεσαν επάνω του και τον κονιορτοποίησαν τον πατέρα. Τον έκαναν σκόνη. Και είπα το πρωί και παραλαμβάνω και τώρα, αυτοί οι κεραυνοί που πέσανε σαν κεραυνοί και σαν κανόνια έδωσαν λαβή στις μεταγενέστερες εποχές και ειδικά στο στρατό, στο πυροβολικό, να θέσει την Αγία Βαρβάρα προστάτητά του. Όπως εκείνη κατέβαλε με θείους κεραυνούς τον εχθρό πατέρα προς την κόρη, έτσι και εσύ Αγία Βαρβάρα βοήθησέ μας, αν υπάρχει σήμερα στα στρατεύματα, όμως την έχουν προστάτητα την Αγία Βαρβάρα, το πυροβολικό. Πίστη, ητάτε πάσα εχθρική δύναμη. Ο Κύριος είπε, του πατίνε επάνω όφρα και σκορπίων και πάσα δύναμη του εχθρού. Εγώ σας δίνω τη δύναμη να πατάτε. Πάρω σε φίδια και σκορπίους και κάθε εχθρική δύναμη.
μόνο σε εκείνους που διαθέτουν σαν πρώτο κεφάλαιο, την πίστη στον Κύριο, ισχύει και αυτή η δύναμη που είχε η Αγία Βαρβάρα. Διαφορετικά, για τον πολύ λαό που έχει άγνοια, και σκοτάδι πηχτό, ποτέ δεν θα καταλάβει τι είναι μαρτύριο που περνάει ένας μάρτης. Τι είναι πιστεύω, τι είναι Χριστός, τι είναι κόλαση και τι είναι παράδεισος. Δυστυχώς ζούμε σε μία εποχή που ο πιστός λαός του Θεού, να το προσέξουμε, ο πιστός λαός που έχει συνείδηση και την καλλιεργεί τη συνείδησή του από τους μεγάλους της γης είναι προδομένος. Από τους μεγάλους της γης, επαναλαμβάνω, είναι προδομένος. Όπου κι αν είναι αυτή η μεγάλη της γης και όποια αξιώματα και κατέχουν, δεν μου σηκώνει εμένα η συνείδηση. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν παίζω ρόλο πολιτικό, έχουν σχήμα θρησκευτικό και εννοώ τον Πατριάρχη μας και εννοώ και τον Πάπα και εννοώ και τον Ιμάμι που ήταν μαζί. Α, σε αυτό δεν μας ενδιαφέρει και τόσο. Αλλά αυτοί που φέρνουν το όνομα του Χριστού, το να στέκουνε στο όνομα του Χριστού και να λένε δίνουμε χέρι και δεχόμαστε ισοτιμία στις θρησκείες, ισοτιμία. Τι σημαίνει ισοτιμία? Χριστός ίσον μάμεθ. Έτσι θέλει ο μουσουλμάνοι. Χριστός ίσον Βούδα. Αυτό ούτε και τα ψυχα δεν το ανέχονται. Γράφει ένας προφήτης ότι και οι λίθοι και οι πέτρες και κράξονται. Θα βγάλουν φωνή και θα φωνάξουν. Μπορεί να είμαστε αμαρτωλοί, αλλά δεν δεχόμαστε, δεν ενεχόμαστε. Ο Κύριός μας και Θεός μας να φτάνει να ξυσώνεται με ένα κτίσμα του και με ένα κτίσμα προδότη. Όπως είναι ο Βούδα, όπως είναι ο Μωάμεθ, όπως είναι τόσοι άλλοι που έχουν φτιάξει από κλεψίματα κάποιες δυσχύες. Και εδώ το τονίζω, είδαμε όλοι στην τηλεόραση την τριάδα αυτή, πολιτική, να το προσέξουμε, υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα. Θα τον είχαν φάει τώρα τον Πατριάρχη, αν δεν υπήρχε το χέρι το μεγάλο από την Αμερική και το εβραϊκό χέρι στη μέση. Θα είχε φύγει από τη μέση. Το λέω αυτό γιατί και εδώ η τηλεόραση δική μας η ντόπια έχει δείξει σκηνές συμπροσευχής, προσευχή Πάπου Πατριάρχη, όχι του τούνου εδώ, προηγουμένου, μέσα στο εκκλησίες του Βατικανού. Αλλά όχι μόνο αυτό, και μέσα εκκλησίες του Βατικανού την ίδια περίοδο μάγοι κάνανε μαγείες σε παπικές, σε παπικούς ναούς. Πώς λοιπόν θα πούμε τώρα φως και σκοτάδι μπορούν να πάνε μαζί? Η μέρα και νύχτα πάνε μαζί, ή το ένα ή το άλλο? Λέμε εν ονόμα της αγάπης. Ποιας αγάπης? Εδώ αν ήταν εδώ θα μας το δείχνει και ο Χριστός εκείνο το πράγμα. Ο Χριστός είναι να καλέσει με το αίμα του όλους στην αγάπη του μέσα, όχι στην προδοσία. Η Αγία Βαρβάρα λοιπόν θα μπορούσε κάλλιστα, αν ήταν έτσι τα πράγματα όπως θέλουν οι μεγάλοι μας, θα μπορούσε κάλλιστα να πει ενώ με τις αγάπης, εντάξει, προσευχόμαστε μαζί με τα είδωλα, δεχόμαστε τα είδωλα, θυσιάζουμε στα είδωλα, έλατε και εσείς τώρα στο Χριστό μαζί να θυσιάσουμε. Δεν έγινε εκείνο το πράγμα, ούτε κάνει δύο πράγματα. Αλλά κήρυξε Χριστό σε πάσα κατεύθυνση. Και ενώ με τον Χριστό θυσιάστηκε. Αξιώματα είχε από τον πατέρα της. Πλούτη είχε τον πατέρα της.
Βλέπετε, τότε γινόταν το αντίστροφο από τα ανάγκαλα στο Χριστό και φτωχή. Σήμερα γίνεται ανάποδο. Από τη φτώχεια στα αξιώματα και προδοσία Χριστού. Αυτό συμβαίνει. Βέβαια, το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται σε κάθε επίπεδο της ανθρώπινης ζωής σήμερα. Γιατί μιλάμε και όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι ζούμε σε μια κοινωνία σάπια. Που για να πάρεις αξίωμα πρέπει να σαπείς και εσύ. Σπάνια θα νηστήσεις για να πάρεις αξίωμα έτοιμα και ωραία. Ο λαός ο πιστός, επαναλαμβάνω, έχει το μάτι καθαρό και μπορεί να ξεχωρίζει αν αυτό που βλέπει είναι σκοτάδι ή όχι, αν είναι μεγάλη ημέρα ή όχι. Η Αγία Βαρβάρα. Τελειώνουμε την Αγία Βαρβάρα. Μάλλον θα. Είναι η Αγία που δείχνει, την Παρθενία. Παρθενία, βεβαίως Παρθενία. Παρθένος ήταν. Να την φέρουμε δίπλα στις σημερινές νεάνιδες. Άπαγια της βλαστημίας υπάρχει και ποσοστό πολύ ελάχιστο που σέβονται τον εαυτό τους και δεν βγαίνουν γυμνές. Εδώ πρέπει να σταθούμε λίγο κάθε φορά που είμαι καλεσμένος σε ένα γάμο στην Εκκλησία, ενοχλούμε και στενοχωρούμε πάρα πολύ. Γιατί θα δω και εσείς θα δείτε την ύφη να είναι γυμνή. Μόνο λίγο να καλύπτει το σύνδεσμο της. Και υπάρχουν και οι πολύ εξελιγμένες που και αυτό ακόμα δεν το καλύπτουν. Βρισκόμαστε σε μία κατάπτωση ηθών, άνευ προηγουμένου. Πίσω δεν γυρίζουμε. Μόνο υπάρχουν ελάχιστοι, οι ελάχιστες κοπέλες μάλλον, που έχουν το στένος, μονάδες, πολύ μονάδες, να πορεύονται στον οίκο του Θεού και να σέβονται το χώρο αυτό. Να τιμάνε δηλαδή την Αγία Βαρβάρα όπως αξίζει. Οι πατέρες Εκκλησίας λένε ότι η εορτή του Αγίου δεν είναι το τραπέζι, ο χορός και οτιδήποτε άλλο όπως γίνεται σήμερα, αλλά είναι μίμηση του τρόπου ζωής του Αγίου. Να μιμείτε τον Άγιο ή την Αγία που γιορτάζει και να ζει όμοια όπως ζει ο Άγιος ή η Αγία. Την εποχή του 3ου αιώνα, του 2ου αιώνα, ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι όταν θυσιαζόταν ένας στο Χριστό, αμέσως μετά παίρνανε το όνομά του, εφόσον ήταν μάρτης και έγινε το αίμα του για τον Χριστό, και το βάζανε στην οδό, όπως λέμε σήμερα οδός Σπυρίδωνος Δάβαρη, επειδή θυσιάστηκε για την πατρίδα. Κάνανε το ίδιο χριστιανοί, γράφανε επάνω το όνομα του Αγίου, Αγίου Δημητρίου. Και στα δαχτυλίδια, όσοι ήσαν παντρεμένοι και ή παντρεύονταν, βάζανε την προσωπογραφία του Αγίου. Αγίου Δημητρίου, Αγίου Βαρβάρας, Αγίας Κατερίνης κλπ. Έτσι ένιωθαν τον Άγιο κοντά, ότι μαζί συμπορεύονταν στον δρόμο της ζωής. Χέρι-χέρι. Βλέπετε, όταν ήταν στο άνθος του, αγνά τα ήθη τα χριστιανικά, αγνά. Έτσι πορεύονταν οι χριστιανοί. Ο Άγιος ήταν μπροστάρης και πίσω οι άλλοι, αφού είχε βγει από τον κόσμο βέβαια. Με τη βοήθεια του Θεού.
Εμείς γιορτάσαμε σήμερα αυτή τη μεγάλη Αγία, είναι μεγαλομάρτυση για Βαρβαρά. Και δεν ήταν θηλυκό γένος στο φρόνημα για Βαρβαρά. Όταν λέω θηλυκό γένος, οι γυναίκες ξεχωρίζουν για τη δηλία τους. Και λένε ότι ο άνδρας για το θάρρος του. Η Αγία αντέστρεψε τους όλους. Η Αγία Βαρβαρά έδειξε θάρρος, άνδρα έτοιμο για όλα. Προκειμένου να θυσιαστείς το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βεβαίως ο Κύριος την πήρε κοντά του. Μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος, είπαμε, ο πανταχού παρόν στην προσευχή μας που κάνουμε προηγουμένως, και στους Αγίους έχει δώσει, όχι βεβαίως σε απόλυτο βαθμό, σε σχετικό βαθμό, να μπορούν να είναι παρόντες όταν τους επικαλούνται χριστιανοί. Έχουν λάβει το χάρισμα της πανταχού παρουσίας, όχι στο βαθμό που έχει για τριάδα, αλλά όσο ανήκει σε έναν άνθρωπο που είχε γιάσει. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το είχαμε διαπιστώσει όσοι είχαμε πάει στον πατέρα Παΐσιο όταν ζούσε. Υπήρχαν περιπτώσεις που ο πατέρα Παΐσιος έβλεπε τον άνθρωπο από το σπίτι που ξεκινούσε μέχρι που έφτασε στα γεννόρους. Και είχα την αφήγηση, ήσουν εκεί, τάδε ώρα εδώ. Δίνει, πρικίζει ο Θεός τους Αγίους με το προσόν εκείνο, με το ιδίωμα εκείνο που είχε και η Θεότητα, να είναι πανταχού παρόν, να είναι ένα είδος πανταχού παρουσίας. Αυτά για να τιμήσουμε την Αγία τη σημερινή, τη Μεγαλομάρτυρα, η οποία εύχομαι και σε εμάς από εκεί που βρίσκεται ή και εδώ που μπορεί να είναι τώρα, αφού μιλάμε για το όνομά της, να μας δώσει το φωτισμό και τη δύναμη να έχουμε τη γλώσσα μας μικρή, τη δύναμη της ψυχής για αγαθοεργίες, για προσευχή, να μην λείπουμε από τον οίκο του Θεού. Από εκεί παίρνουμε όλη τη δύναμη και κάθε δύναμη, γιατί χωρίς την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Να το ξεγράψουμε αυτό. Από τα πρώτα ξενικά χρόνια, ο Ιερός Αυγουστίνος πρέπει να το λέει αυτό, θα το πω όπως το λέει, θα το εξηγήσω. Extra Ecclesia non salus est. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Και βέβαια δεν υπάρχει. Αφού είμαστε γεμάτοι πληγές, μας το ξέρει ο διάβολος από την ημέρα, το μυαλό, την καρδιά, τα μάτια κλπ. Εμείς πέφτουμε και έχουμε ανάγκη να σηκωθούμε, να πάρουμε δύναμη. Δεν την πάρουμε δεν άλλο. Μέσα στον οίκο του Θεού. Και να ευχόμαστε να αγαπάμε την επίσκεψη στο σπίτι του Θεού. Γιατί είναι απήχημα, δηλαδή είναι ό,τι είναι η Εκκλησία είναι και ο ουρανός. Να το πω έτσι στη γλώσσα δική μας, ότι είναι ο ουρανός, δηλαδή που κατοικεί για τριάδα, είναι Εκκλησία, αλλά Εκκλησία Αγίων πια. Και εδώ πάλι, στην Εκκλησία μέσα βασιλεύουν οι Άγιοι ο Κύριος, και χάρη σε αυτή την αγιότητα που διαθέτει η Εκκλησία, επειδή ο Κύριος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και είναι Άγιος, χάρη σε αυτή την αγιότητα μεταβιβάζει και μεταδίδει και σε εμάς από την αγιοσύνη αυτή, χωρίς να καταλαβαίνουμε. Μην ψάχνουμε να τη βρούμε την αγιοσύνη με τα μάτια μας, ούτε με το μυαλό μας.
Αυτό το καρπώνεται η δική μας ψυχή. Εκεί στην Εκκλησία γίνεται η αλλαγή, εδώ στην Αγία Γραφή γίνεται η αλλαγή και στο σπίτι στην προσευχή γίνεται η αλλαγή. Να είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου και δοξασμένο το όνομα της Αγίας. Αμήν. Μπορείτε να πείτε κάτι που θέλετε. 10 λεπτά μπροστά μας, 11 πόσα είναι. Όποιος θέλει να πει κάτι. Γεια σας. Ποια χρονολογία ήταν η Αγία Βαρβάρα. Χωρίστε. Ποια εποχή ήταν. Θα σε γελάσω. Πρώτο ή δεύτερο. Όταν διάβασα, όχι. Τι μετά. Τι το αιώνα. Τι το αιώνα. Πριν το τι το αιώνα. Γιατί γράφει ομιλία και ο Ιερός Χρυσόστομος που την έχω σκάσει στην Ευωδή. Άρα είναι πριν το τρίτο αιώνα. Πριν το τρίτο αιώνα. Η Αγία Γλυκερία είναι το πρώτο αιώνα. Το 73. Δεν έχω τις χρονολογίες. Είναι πολλές αγίες που είναι από το πρώτο. Επειδή είπες ήταν οι Ιδωλολάτρες, τα ονόματα τα χριστιανικά ήταν και τότε, τα ονόματα, βάζανε από τότε ονόματα. Η Εκκλησία διαδέχθηκε, δηλαδή πήρε στους κόρπους της, οι Ιδωλολάτρες. Καμιά σημασία δεν έχει. Το όνομα δεν παίζει ρόλο και να πάω να δώσω εγώ ένα όνομα αρχαίο. Εγώ όμως έχει σημασία. Η Εκκλησία το αγιάζει το όνομα. Και τον άνθρωπο μας. Άλλος, κανείς κάτι. Άμα δεν έχω σε κουράζω άλλο. Φτάνουν αυτά τα 50 περίπου λεπτά. Δεν προλαβαίνουμε να αλλάξουμε και θέμα σίγουρα. Τι είναι άκουσα. Δεν προλαβαίνουμε να αλλάξουμε και θέμα. Τώρα είναι τόσο. Όχι, όχι, δεν αλλάζω. Τελείωσε η ώρα. Τελείωσε, πάει. Και πολύ που πήγε. Και πολύ που πήγε. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε την ευχή μας. Θα έρθουμε πάλι την ίδια ώρα. Ή να έρθουμε 6:30. Γιατί πια. Για να μην πάρουμε μερικά αδέρφια από εδώ που δυσκολεύονται. Μόλις η Ιταλία σφάμουν. Δεν έπρεπε ότι πρέπει να υπερισχύσει η γνώμη μας. Ε? Δεν έπρεπε ότι πρέπει να υπερισχύσει η γνώμη μας. Όχι, δεν υπερισχύσει. Ετέλει, ας πούμε, έτσι σαν παράγοντα. Δεν είναι, εγώ δεν είπα για κανέναν. Έτσι. Είπα, αδέρφια. Αν μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε, θα επιδιώξουμε κι εμείς να είμαστε πιο. Εγώ δεν έφερα ονόματα. Εγώ είχα. Αγάπη να κάνουμε και εμείς αγάπη να πνίξουμε. Είναι πάντα 6:30. Είναι καλύτερα να άμα συμφωνήσουμε. Να μην χαλάσουμε όμως τον άλλον την σειρά. Έτσι, θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε, γιατί μπορεί κάποιος άλλος μετά να έχει προς τα πίσω πρόβλημα και να πει ότι εγώ δεν μπορώ μετά τις 7 να καθίσω. Τι να κάνουμε. Πρόβατα να έχουμε δέσει όλοι, τώρα τι, με μισή ώρα. Αν πάμε τώρα. Θα κάνουμε από τώρα 6:30 για πάντα. Εντάξει, να έχει. 6:30 για πάντα. 6:30 για πάντα. Πριν στις 8 δεν κοιμάται κανείς μας, οπότε εντάξει. Εντάξει, ώρα 6:30. Thank you.